Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα από το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αιγαίου. 4 λεπτά σύμφωνα με το χρονόμετρο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και απόψε και σήμερα για τον Αστέρα Τέμενης, 15η αγωνιστική στη ΓΑΜΑ Εθνική, στη National League 2, αν προτιμάτε, κόντρα στην ΚΑΕ Παραμυθιάς. Στις δύο ομάδες χωρίζουν 3 βαθμοί, 3 νίκες. Η Τέμενη, αν καταφέρει σήμερα και κερδίσει, είναι το φαβορί. Θα αποσπαστεί 4 νίκες από την ομάδα της Παραμυθιάς και ουσιαστικά κλειδώνει τουλάχιστον την συμμετοχή της στα play-out εν ώψη της συνέχειας, αφού οι 4 νίκες διαφορά δεν μπορούν να καλυφθούν, μόνο μαθηματικά βέβαια, αλλά ρεαλιστικά σε καμία περίπτωση, σε 7 μάτς που θα απομένουν για το τέλος πρωταθλήματος. Απ' την άλλη πλευρά, η ομάδα της ΚΑΕ Παραμυθιάς είναι ισόβαθμη με τον Α, με τον Ιωάννινα Σίγμα Κάπα, μάλλον τη δεύτερη ομάδα των Ιωαννίνων, στους 18 πόντους. Και κατά τα φαινόμενα, αυτές οι δύο ομάδες θα δώσουν τη μάχη για να αποφύγουν την προτελευταία θέση που οδηγεί απευθείας στον υποβιβασμό. Ακόμη και αν κερδίσει σήμερα η Παραμυθιά, θα μειώσει στους 2 πόντους τη διαφορά από τον Αστέρα και τις άλλες ομάδες που τώρα απέχει 3 νίκες και πάλι θα είναι σε μειονεκτική θέση, αλλά τουλάχιστον θα ελπίζει περισσότερο. Άλλο 2 νίκες διαφορά και άλλο 4. Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό βαθμολογικά και για τις δύο ομάδες. Οι δύο ομάδες αποσύρθηκαν τώρα στους πάγκους, να πούμε τις συνθέσεις με τις οποίες θα παραταχθούν στο παιχνίδι. Με 9 παίχτες η ΚΑΕ Παραμυθιά σήμερα στο κλειστό του Αιγαίου. Τον Φέδωνα Καμπάκα, Γιάννη Πετρόπουλο, Διονύση Κακιούζη, Σπύρο Κατσίβελο, Νίκολα Μπόγισιτς, Κώστα Χάιδο, Σπύρο Μάλιο, Ανδρέα Τσίλη και Άγγελο Τσακίρη. Τεχνικός ομάδας ο Σπύρος Αλεξίου. Ο Αστέρας Τέμενης του Άρη Ξενούλη με Γιώργο Σακελαρόπουλο, Αλέξη Μπίρμπα, Βουκάντιν Πέτροβιτς, Διαμαντή Σταθακόπουλο, Δημήτρη Καρακάση, Δημήτρη Τσουλέα, Παναγιώτη Γκάτζιο, Νεκτάριο Καραγγελή, Άγγελο Δούβο και Χαρίλαο Τσιμπούκι. Όλα έτοιμα λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε το τζάμπολ της αναμέτρησης. Εδώ οι 3 διαιτητές με πρώτο τον Χρήστο Γεωργόπουλο και τους Σίμα και Μπερέτσο. Νεαροί διαιτητές και οι 3. Να δούμε τις πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι 2 ομάδες. Το νούμερο 11 ο Κατσίβελος, το νούμερο 9 ο 39χρονος Διονύσης Κακιούζης, το νούμερο 10 ο Φέδωνας Καμπάκας, το νούμερο 4 ο Κώστας Χάιδος και το νούμερο 13 το μεγάλο αστέρι της ομάδας και πρώτο σκόρερ ο Σέρβος ο Νίκολα Μπόγισιτς. Από τον Αστέρα, Ανδρέας Βουρνάς, Αλέξης Μπίρμπας, Νεκτάριος Καραγγελής, οι 3 τώρα που βλέπετε. Γιώργος Εγκαταρόπουλος, Παναγιώτης Γκάτζιος, μαζί λοιπόν με Βουρνά, Καραγγελή και Μπίρμπα, η 5 που ξεκινάει ο Άρης Ξενούλης. Λιγοστός κόσμος, το μάτς το οποίο ξεκινάει μισή ώρα νωρίτερα από τα υπόλοιπα του προγράμματος της 15ης αγωνιστικής, στον πρώτο όμπλο πάντα. Ο Μπόγιτς κερδίζει το τζάμπολ. Η μπάλα στον Διονύση τον Κακιούζη θα κατεβάσει και θα αφήσει στο Χάιδο. Προσποίηση, κλείνεται τώρα double team. Μπόγιτς για 3. Άστοχος, μαζεύει το μακρινό rebound ο Αλέξης Μπίρμπας και αφήνει στο Γιώργο Σακελαρόπουλο. Αιγιάλα TV και σήμερα κοντά σας με τετραμελές συνεργείο. Θεόνη Καρπέτα, Μιχάλης Μπέσκος, στη ροή του μετάδοσης ο Αποστόλης Αλεξανδρόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θόδωρος Παπαναστασόπουλος. Ο Χάιδος στη γωνία, ελεύθερο σουτ για 3, θα βρει στόχο ο Σπύρος Κατσίβελος, 0-3 για την Παραμυθιά, η οποία προέρχεται από 2 νίκες στα 3 τελευταία μάτς, 2 εντός έδρας νίκες και μάλιστα άνετα η πρώτη με τον Αργοναύτη Νέας Κύου, ενώ μειώνει μάλλον σε 3-2 με το σουτ 2 πόντων ο Γιώργος Αγγελαρόπουλος. Έλεγα λοιπόν, κέρδισε τον Αργοναύτη.
έχασε στους Γαργαλιάνους, αλλά την περασμένη εβδομάδα πέτυχε μεγάλη νίκη επί του Γλαύκου Έσπερου και πάλι στο κλειστό της Παραμυθιάς. Rebound από τον Γκάτσιο, αφήνει στο Σακελαρόπουλο και τώρα Μπίρμπας 50 βήματα, φτάνει στο καλάθι, ευστοχή ο Αλέξης Μπίρμπας, 4-3 μπροστά η ομάδα της Τέμενης. Χάιδος κατεβάζει την μπάλα για την Παραμυθιά, αφήνει για τον Κακιούζη, ψάχνει τον Μπόγιτσι, συνεκλεισμένος, προτιμά τον Κατσίβελο, τη φορά αυτή θα στοχίσει. Ψηλά μαζεύει το ριμπάτο ο Γκάτζιος και Σακελαρόπουλος τον Αντρέα Βουρνά. Κλείνει γρήγορα η άμυνα της ομάδας από την Ήπειρο. Βουρνάς κάνει τον πάσιμο, περνάει κάτω από τα χέρια του αντιπάλου του, φτάνει στο καλάθι με περίτεχνη ενέργεια. 6-3 με ένα 6-0 που τρέχει ο Αστέρας μετά το πρώτο καλάθι που δέχτηκε από τον Σπύρο Κατσίβελο. Μπόγιτσιτς μακριά από τη ρακέτα, αφήνει στο Χάιδο και πάλι Μπόγιτσιτς, έξω Κακιούζης από τα 8, μέσα. 2-3 τρίποντα για την Παραμυθιά και 6 όλα. Σακελαρόπουλος, σκρίνα τον Γκάτσιο, θα βρει τον Καραγγελή, γύρισε ο Καραγγελής, αστόχησε, θα κατεβάσει την μπάλα ο Μπόγιστης, παρά τα 2-2 ύψος από τα χέρια του Μπίρμπα, λέει ο κύριος Γεωργόπουλος. Επίθεση 19 δευτερολέπτων για την ΚΑΕ Παραμυθιάς, ενώ ο κύριος Γεωργόπουλος είναι μπροστά μας τώρα εδώ που βλέπετε, ο πρώτος διευθυντής. Υποδεικνύει να κάτσουν οι βοηθοί και οι συνεργάτες του Ξενούλη στον πάγκο. Εδώ ο Γιάννης Μπαλτζόης, ο Κώστας Μπαλτζόης, συγγνώμη. Μπόγιστης, Γκάτσιος, τον σπρώχνει, τον πάει κοντά στο καλάθι ο Σέρβος. Βγάζει έξω στον Κακιούζη, ζητάει ένα σκριν. Τώρα που δεν συμφωνεί. Επαναφορά από την τελική γραμμή με τον Διονύση Κακιούζη. Κατσίβελος έξω, λάθος. Θα κλέψει ο Γκάτζιος, θα πάρει το φάουλα τον Μπόγιστης. Ζητάνε αντιαθλητικό από τον πάγκο, αλλά και ο Καραγγελής δεν νομίζω ότι ήταν. Η μπάλα, θα επαναφέρει τώρα την μπάλα ο Γιώργος, όχι, αφήνει στον Καραγγελή εδώ. 6 όλα. 7 λεπτά για το δεκάλεπτο. Σακελαρόπουλος, τον πιέζει ο Κατσίβελος, αφήνει στον Βουρνά, θα οργανώσει τώρα ο έμπειρος γκάρντ. Κλείνεται, Καραγγελή στον Γκάτζιο, γύρισε μέσα από δύο βήματα νομίζω, ναι. Σωστή απόφαση, άδικα διαμαρτύρεται. Τράκαρε εκεί με τον αντιπαλό του, δεν κράτησε σταθερό. Επίθεση για την Παραμυθιά, Κατσίβελος αφήνει στον Κακιούζη με το Σακελαρόπουλο απέναντί του. Ένα σκριν πήγε απέξω στο pick and roll με τον Μπόγιση, τελικά πέρασε στον Καμπάκα, λάθος. Και τώρα Βουρνάς, coach to coach, φτάνει στο καλάθι, αστοχή όμως, μαζεύει ψηλά ο Χάιδος. Γρήγορο παιχνίδι στα πρώτα αυτά, περίπου 4 λεπτά. Πέρασε μπάλα στον Μπόγιση, δεν έχει φανεί μέχρι τώρα. Κατσίβελος πάλι για 3, ναι, τη φορά αυτή θα ευστοχίσει, 2-3 τον Κατσίβελο. Και 6 πόντι και 3-4 συνολικά από την ομάδα της Παραμυθιάς. Δεν έχει επιχειρήσει ακόμη τρίποντο ο Αστέρας. Βουρνάς, Σακελαρόπουλος και πάλι Βουρνάς, ζώνη εδώ, 2-3. Πέρασε ο Βουρνάς, τη διασπά, πολύ ωραίο καλάθι από τον Αντρέα Βουρνά, φτάνει τους 4. Λιώνει στον πόντο, πιέζει σε όλο το κήπεδο ο Αστέρας. Καραγγελής επάνω στο Χάιδο, Κατσίβελος θα βγει, θα πάρει την μπάλα με τον Βουρνά απέναντί του. Και τώρα Καμπάκας, πέρασε βήματα. Με 2 δίμετρους στην πεντάδα
η παραμυθιά, Καμπάκα και Μπόγιτσιτς. Εδώ ο τεχνικός ομάδας από την Ήπειρο, ο Σπυρίδων Αλεξίου. Στα 2-4 Αυγκάτζιος και ουδής άλλος πάνω από τα 2 μέτρα για τον Αστέρα. Μπίρμπας εδώ, 1-97 για τον Πουρνά, έχει κοντύτερο αντίπαλο, τον Κατσίβρο πέρασε τον Γκάτζιο, εξεπαφής θα στοχίσει. Και τώρα Κακιούζης. Βόγισιτς. Καμπάκα για τρεις. Μαζεύει ο Σακελαρόπουλος. Ωραία reverse τρίπλα, ψω την πλάτη. Αλλά παραλίγο, όχι τελικά, στάθηκε τυχερός ο Μπίρμπας. Και φτάνει εύκολα στο καλάθι, φτάνει τους 4 πόντους. Και μπροστά ο Αστέρας με 19. Κακιούζης. Μπόγιτσιτς. Αφήνει στο Χάιδο. Βρήκε ελεύθερο εκεί πεδίο χάρη στο screen του Μπόγιτσιτς. Τώρα προσπάθησε να επιχείρει στο τρίποντο. Το χάσε. Εδώ βήματα και πάλι από το Σέρβο. Που τον παίζουν πολύ καλά μέχρι τώρα στην άμυνα του Αστέρα με βοήθειες. Πάλι double team είδαμε πάνω του. Είναι στο 0 ο Μπόγιτσιτς. Πάνω από 20 πόντους μέσω όρο. Καραγγελής είναι καλός στην γωνία και τα αποδεικνύει. Πρώτο τρίποντο από τον Νεκτάριο Καραγγελή. Δίποντο τελικά. Πατούσε γραμμή 12-9. Λάθος. Έκοψε στη ρακέτα ο Μπόγιτσιτς. Λάθος η πάσα. Και ένας ακόμη έμπειρος παίχτης. Ο 38χρονος Σπύρος Μάλιος. Στη θέση του Καμπάκα. 1-96. Εδώ βλέπετε τον Άρη Ξενούλη να δίνει οδηγίες. Βουρνάς κατεβάζει την μπάλα γιατί βγήκε εκτός ο Κεδαρόπουλος. Πέρασε ο Δούβος στην πεντάδα. Ωραία η πάσα, πάρε βάλε στον Παναγιώτη Γκάτζιο. Κακιούζης, Κατσίβελος, κλείνεται από δύο. Μπόγιτσιτς και πάλι για τρεις. Τη φορά αυτή θα ευστοχίσει. Πρώτο τρίποντο του Σέρβου. Και 14-12. Βουρνά στον Μπίρμπα. Από εκεί Πέτροβιτς που δεν έχει πάλι προσπάθειες. Στη γωνία στον Μπίρμπα και πάλι για τρεις. Ναι, έχει ξεκινήσει δυναμικά ο Αλέξης Μπίρμπας. Έχει τους 7, τους 17 πόντους του Αστέρα με το πρώτο του τρίποντο. 17-12. Κατσίβελος τον Κακιούζη. Παίζει από μπροστά τον Μπόγιτσιτς ο Μπίρμπας να μην πάρει την μπάλα. Κακό σουτ από τον Μάλιο. Βουρνάς είναι 2-2. Πέρασε, ευστόχησε και πάλι ο Ανδρέας Βουρνάς. Τους 6 εδώ. Ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Σίμα. Time out που ζητά ο προπονητής της ΚΑΕ Παραμυθιάς, ο Σπύρος Αλεξίου. Βλέπει την ομάδα του να μένει πίσω με 5, 17, 12, 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με εδώ οι οδηγίες από τον κύριο Αλεξίου. Η Παραμυθιά με τις δύο τελευταίες νίκες στα τρία τελευταία μάτς, δύο νίκες μάλλον στα τρία τελευταία μάτς, αναπτύρωσε τις ελπίδες της και φυσικά θα παλέψει να μπει στα play-out. Ακόμη και αν χάσει σήμερα, είναι ισόβαθμη με τα Ιωάννινα Σίγμα Κάπα, εδώ οι τρεις διαιτητές. Θα έλεγα ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων μέχρι στιγμής. 8 αγωνιστικές με τη σημερινή πριν το τέλος της κανονικής περίοδου. Οι δύο που έχουν ξεχωρίσει, κυρίως ο Προμηθέας, γιατί η Αχαγιά δεν είναι πλέον σίγουρη για τη διάδα μετά τις τελευταίες ήττες.
Σήμερα έχει μεγάλο ντέρμπι με το Γλάφκο. Στη συνέχεια όλες οι ομάδες, θα έλεγα 8 ομάδες μαζί σε 1-2 νίκες. Και τις 3 που έχουν ξεχωρίσει, ο ΑΓΣ Ιωαννίνων που δεν γλιτώνει βεβαίως τον υποβιβασμό, όχι μόνο επειδή είναι τελευταία θέση χωρίς νίκη, αλλά γιατί έχει μια ομάδα με νεαρά παιδιά κυρίως που παίρνουν εμπειρίες. Και δύο ομάδες, Παραμυθιά και Γιάννενα, που θα παλέψουν από όσο δείχνουν τα πράγματα για να αποφύγουν την πρώτη τελευταία θέση. Κακιούζης Μάλιο στη γωνία, Κατσίβελης τη φορά αυτή είναι άστοχος. Έχει δύο στα τέσσερα. Κατσίβελος. Όχι, συγγνώμη, ήταν ο Χάιδος. Ο Κατσίβελος είναι το 11 εδώ μπροστά που επιτηρεί από απόσταση τον Βουρνά. Νέο μπάσιμο του Βουρνά, πέρασε. Καλάθι και φάουλ. Διάβασε πολύ όμορφα τη φάση. Σε πολύ καλή μέρα σήμερα ο Βουρνάς. Με 4 στα 4, μάλιστα 8 πόντι. Στο σύν 9 ο Αστέρας, 1 και 51 ακόμη για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και ο Βουρνάς στη γραμμή έχει ένα μικρό πρόβλημα στο Θακόπουλο σήμερα. Α, σηκώθηκε. Θα ευστοχίσει. Ήταν αμφίβολη συμμετοχή του από ό,τι είχαμε μάθει. Τώρα θα μπει στο μάτς. Εδώ με το νούμερο 11 μαζί με τον Τσουλέα. Αλλάζει το δίδυμο ψηλών του ο Ξενούλης. Έξω Γκάτζιος Μπίρμπας, μέσα Σταθακόπουλος και Τσουλέας. Και Κακιούζης κατεβάζει την μπάλα. Με ψηλό αντίπολο απέναντί του τον Πέτροβιτς τώρα θα πάρει το τρίποντο. Airball. Μάζεψε ο Μπόγκιτσιτς. Ο Μάλιος θα στοχίσει στο κοντινό lay-up. Και Βουρνάς ήρεμα τη φωνάζει ο Ξενούλης. Κάνει τον μπάσιμο. Τη φορά αυτή αστόχησε. Μάλιος, Χάιδος, λάθος. Και από το Δούβο στο Βουρνά. 22-12 στο συν 10 ο Αστέρας. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Βουρνάς. Την μπάλα στα πόδια του και σωστά για την Παραμυθιά, καθυστέρησε εδώ. Θα τον αλλάξει τώρα ο Ξενούλης, επαναφέρει το Σακελαρόπουλο. Σακελαρόπουλο στον Άσο, στο 2 ο Δούβος, στο 3 ο Πέτροβιτς και μέσα στη ρακέτα Τσουλέας και Σταθακόπουλος. Κατσίβελος. Μπόγισιτς πέρασε. Πήγαινε με ανάποδο lay-up να φτάσει το καλάθι. Έχει κλειστεί επαναλαμβάνω πάρα πολύ καλά. Ένα τρίποντο έχει βάλει μέχρι τώρα. Αλλά μέσα από τη ρακέτα που είναι μεγάλη του δύναμη δεν έχει καταφέρει να βρει ελεύθερο πεδίο. Τώρα έχει την ευκαιρία, αν ευστοχίσει τις βολές, να φτάσει στους 5. 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Θα βάλει την πρώτη. 4 η πόντη του, 6 ο Κατσίβελος και 3 ο Κακιούζης. Μέσα και η δεύτερη. Η Παραμυθιά μειώνει στους 8. 45 δεύτερα. Σακελαρόπουλος, Σταθακόπουλος. Αφήνει στον Πέτροβιτς από ευνοϊκή θέση και αμαρκάριστος αστόχησε. Τσουλέας μαζεύει το rebound. Δούβος να γυρίσει μπάλα, ζητάει ο Ξενούλης. Σακελαρόπουλος, Δούβος, ο χρόνος τελειώνει. Τελικά στην εκνοή αστοχή και από τον Μάλιο Κακιούζης. Όλος ο χρόνος για την Παραμυθιά. 10 δεύτερα ακόμη. 22-14. Πάντα Κακιούζης. Κλέψιμο του Τσουλέα. Προλαβαίνει, πρόλαβε. Αλλά υπό μεγάλη πίεση χρόνου. Παρ' όλα αυτά χειροκροτείται. Αυτό λοιπόν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο κλειστό του Αιγείου. Αστέρας Τέμενης 22. ΚΑΕ Παραμυθιάς 14.
πλάνα από την κερκίδα με τους λιγοστούς σε σχέση με άλλα παιχνίδια φιλάθλου σήμερα στο κλειστό του Αιγείου. Παίζει ο Πανεγιάλης αυτή την ώρα. Έστω και αν ξεκίνησε στις 3, αρκετοί φίλοι, οι περισσότεροι βέβαια, είναι στο ντέρμπι με τη Ρόδο. Ξεκίνησε και νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα ο αγώνας. Εδώ βλέπουμε στο πλάνο δεξιά την κοπέλα του Πέτροβιτς, δίπλα της κοπέλα του Αγγελουδούβου, έτσι για λίγο κουτσομπολιό, και ο πατέρας του Αγγελουδούβου δεξιά. Τώρα άλλαξε το πλάνο εν ώψη της έναρξης της δεύτερης περίοδου. Να δούμε τις πεντάδες. Κακιούζης Μπόγκιτσιτς, Χάιδος Μάλιος και νέο πρόσωπο το νούμερο 8 για την Παραμυθιά, ο Γιάννης Πετρόπουλος, και επαναφορά τον Άγγελο Δούβο μαζί με Σακελαρόπουλο, Σταθακόπουλο, Τσουλέα, Πέτροβιτς, 5, που ξεκινά ο Άρης Ξενούλης στο δεύτερο δεκάλεπτο, 22-14. Σακελαρόπουλος, Τσουλέας και πάλι από την ίδια θέση, τη φορά αυτή αστοχή, έχει 1-2. Μαζεύει ψηλά ο Χάιδος, κατεβάζει και την μπάλα. Ζώνη άμυνα, αν βλέπω καλά, του Αστέρα. Ο Μάλιος μάχεται, ευνοεί η πορεία της μπάλας στον Πετρόπουλο. Και τώρα Χάιδος, από τα 8 μέτρα ο Χάιδος, μαζεύει ο Σακελαρόπουλος. Επιστρέφουν γρήγορα οι της Παραμυθιάς σε οργανωμένη άμυνα. Τώρα η επίθεση του Αστέρα με τον Πέτροβιτς μπλιστράει, χάνει από τον Μάλιο, ένας με έναν ο Χάιδος. Πέρασε, ευστόχησε ο νεαρός playmaker της Παραμυθιάς, πρώτο του καλάθι, και 22-16. Ο Πέτροβιτς είναι στο 0 ακόμη, ο πρώτος σκόρερ του Αστέρα. 20 πόντους έβαλε στο τελευταίο μάτς στην ήττα από την Κέρκυρα, από τον Ιόνιο στην Κέρκυρα. Πάλι τώρα 2-1, βάζει το χέρι ο Σακελαρόπουλος, θα κάνει το φάουλ, όπως υποδεικνύει και ο Χρήστος Γεωργόπουλος. Τρίτο ομαδικό για τον Αστέρα. Και ενώ στο παιχνίδι, πρώτο στο δεκάλεπτο, και επαναφορά με τον Κώστα Χάιδο, αλλαγές. Περνά στο παιχνίδι ο Άγγελος Τσακίρης αντί του έμπειρου Κακιούζη. Χάιδος πάσα προς την πλάτη, να ο Τσακίρης από τα 6 μέτρα αστόχησε. Μουρνάς, Σακελαρόπουλος με δύο χειριστές και πάλι στην περιφέρεια, και πάλι Τσουλέας έχει 1-2, 2-3 από τον Δημήτρη Τσουλέα. Όχι, συγγνώμη, ήταν ο Μπίρμπας πριν, λάθος, μπερδεύτηκα. Ο Μπίρμπας είχε 1-2, πρώτο τρίποδο του Τσουλέα. Και τώρα Τσακίρης κάνει τον πάσιμο, αριστερό λέει άπα, στόχησε εξ επαφής, αλλά θα σπρώξει την μπάλα στο καλάθι ο Νίκολα Μπόγιτσιτς. Φτάνει τους 7 και 25-16. Σακελαρόπουλος, Τσουλέας, Χάιδος μπερδεύτηκε, τον ευνόησε η πορεία της μπάλας, και πάλι Μπόγιτσιτς γύρισε, αστόχησε ψηλά ο Σταθακόπουλος, και ήρεμα τώρα από τον Αντρέβου. Να, 7-13 ακόμα, 25-18 μπροστά ο Αστέρας στο σύν 7, και Σακελαρόπουλος. Βουρνάς, λάθος, και έχουμε τζάμπολ. Βελάκι για την Παραμυθιά,
ή έδωσε φάουλ. Για να δούμε. Επιστρέφουν Μπίρμπας και Γκάτζιος, εκτός ο Τσουλέας και ο Σταθακόπουλος. Είναι φάουλ για τον Αστέρα. Δεν έχουν καταλάβει οι παίχτες. Τώρα πάει ο Καραγγελής να πάρει την μπάλα για την επαναφορά. Τι έδεσε τώρα. Καραγγελής τον Μπίρμπα. Ελευθερώνει τον Βουρνάς. Πέρασε στον Γκάτζιο, παρεβάλλε και πάλι δεύτερο καλάθι του Γκάτζιου με τον ίδιο τρόπο. 27-18. Χάιδος για την Παραμυθιά, βρήκε ελεύθερο διάδρομο, γύρισε αυστόχης όμως, ψηλά ευνοείται ο Σακελαρόπουλος, θα μαζέψει. Και τώρα Βουρνάς, Καραγγελής, πέρασε για τον Γκάτζιο, κλείνει τώρα από δύο. Βουρνάς θα πάρει το τρίποντο. Μαζεύει ο Μάλιος. Παραλίγο να κλέψει ο Καραγγελής. Και από το Χάιδο η μπάλα στον Πετρόπουλο. Και πάλι Χάιδος. Μάλιος για τρεις. Τη φορά αυτή θα ευστοχίσει ο 38χρονος σέντερ. Πέντε τα τρίποντα της Παραμυθιάς. 5 στα 10. 2 στα 6 ο Αστέρας. Πάσα αυγηδιασμού στο Μάλιο, αλλά βάζει το χέρι σωστά ο Σακελαρόπουλος από τα πόδια του γκάρ της Παραμυθιάς. Η μπάλα στον Αστέρα. Εδώ ο Ξενούλης. Σακελαρόπουλος, Καραγγελής. Γκάτζιος με τον Μάλιο. Βγάζει στη γωνία, Σακελαρόπουλος για τρεις. Παραλίγο με follow από τον Μπίρμπα, τελικά η μπάλα στον Μάλιο. Τη φορά αυτή ο Μάλιος έκανε ακόμη πιο κακό σουτ. Έχει ένα στα τέσσερα, έχει βρει στόχο σε ένα. Time out. 5 και 15 ακόμη. Στο συν 6 πάντως η Παραμυθιά βρέθηκε πίσω με 10, με 11 αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο δεκάλεπτο. Πλέον έχει μειώσει τους 6. Είπαμε ότι το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα, αν όχι, όχι κρίσιμο, μην υπερβάλλουμε, αλλά έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Εδώ ο Σπύρος Αλεξίου. Δεύτερος τεχνικός μέσα στη χρονιά για την Παραμυθιά. Από την άλλη πλευρά ο Άρης Ξενούλης, τρίτη χρονιά συνεχόμενη. Δύο χρονιές που συνοδεύτηκαν με εισάριθμες ανόδους από Α2 σκαΐ Α1, από Α1 σε Γ εθνική και από Β σε Α2. Να δούμε φέτος. Για όσους το γνωρίζουν, ο Αστέρας επανιδρύθηκε το τμήμα μπάσκετ το 17-18, ξεκινώντας από τη Γ2 SKI, δεν υπάρχει το πλέον, και κάθε χρόνο ανεβαίνει κατηγορίες. Γ2, Γ1, Β, Α2, Α-SKI, Α1-SKI και τώρα Γ εθνική. Πραγματικά εντυπωσιακό επίτευγμα. Μπουρνάς. ΚΑΕ Παραμυθιάς, δεύτερη σεζόν φέτος στη Γάμα Εθνική. Πέρυσι έμεινε, κατάφερε να παραμείνει μέσα στη διαδικασία των play-out, παρότι και μειονέκτημα έδρας. Σακελαρόπουλος στον Βουρνά, στα μισά της δεύτερης περίοδου. Στη γωνία Καραγγελής, ο Πλίζη εκτελεί αστοχή.
Ψηλά μαζεύει ο Πετρόπουλος και αφήνει στον Χάιδο. Πέρασε στο Μάλιο. Ξανά Χάιδος. 4 και 37 ακόμη για το ημίχρονο. Μπόγιτσης για 3. Κακό σουτ. Μαζεύει ο Πετρόπουλος. Και πάλι άστοχο, τα τελευταία τρίποντα είναι άστοχα για τους φιλοξενούμενους. Έχουν ρίξει πολύ το ποσοστό. Από τα 5 στα 10 είναι πλέον στα 5 στα 13 με τα 3 άστοχα τελευταία. Μπουρνάς με καλές προϋποθέσεις, Αγκαλαρόπουλος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μαζεύει ο Μπόγισιτς και αφήνει στον Πετρόπουλο. Μάλιος. Προσποίηση. Μάλλον μπέρδεψε περισσότερο τον συμπαίκτη του. Ο Χάιδος που κάνει το λάθος. Θα κάτσει και στον πάγκο. Τσακίρης Κακιούζης. Τώρα στην περιφέρεια. Στο 3 Πετρόπουλος. Μέσα στη ρακέτα ο Μάλιος με τον Μπόγιτσιτς. Σακελαρόπουλος Πέτροβης. Γκάτζιος Μπίρμπας και Βουρνάς, η πεντάδα του Αστέρα. Μπίρμπας στο Βουρνά με τον Μπόγιτσιτς. Πέτροβιτς θα κάνει το τρίποντο. Ναι, 1-2. Ανοίγει λογαριασμό μετά από 16,5 λεπτά στο μάτς. Ο Βουκάντιν Πέτροβιτς, 30-21. Στο σύν 9 ο Αστέρας. 1-4 από τον Μάλιο. Η μπάλα για ποιον? Για την Παραμυθιά. Απόφαση εδώ που προκαλεί διαμαρτυρίες από τον Άρη Ξενούλη. Η απόφαση του κυρίου Μπερέτσου. Εδώ βλέπετε, συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Με πιο ήπιο τρόπο στο τέλος. Κακιούλη στον Μπόγιτσιτς, καλάθια το Σέρβο, στους 9 και στο μείον 7 η Παραμυθιά. Βουρνάς με Κακιούζη κολλημένο επάνω του. Γκάτζιος φάουλ από τον Κακιούζη. Σφύριμα από τον κύριο Γεωργόπουλο, εδώ δεξιά τον πρώτο διετή. Της αναμέτρησης. Σακελαρόπουλος τα επαναφέρει. Μάλλον ο Πέτροβιτς εδώ επαναφέρει για το Βουρνά με τον Κακιούζη στην πλάτη του. Από τα 5 μέτρα ο Γκάτζιος αστόχησε και Κακιούζη στο rebound. Μπόγιτσιτς, Κακιούζης. Φάουλ του Γκάτζιου, προσπάθησε να κρατήσει ανορθόδοξα τον Μπόγιτσιτς μακριά από την ρακέτα. Ο Σέρβος είναι πολύ δυνατός. Βλέπετε, παρότι είναι λίγο κοντύτερος του Γκάτζιου. Εδώ με την μπάλα για τον Κακιούζη. Πάσα no look που λέμε, χωρίς να βλέπει. Δεν την κατάλαβε ο Φέδων Καμπάκας. 30-23 παραμένει, 2 και 33 ακόμη για το ημίχρονο. Σακελαρόπουλος μπερδεύεται. Η μπάλα στα πόδια όμως, ευτυχώς για τον Σακελαρόπουλο και τον Αστέρα. Στα πόδια του νεαρού του Τσακίρη. Επίθεση 19 δευτερολέπτων για την Τέμενη. Εδώ Μπουρνάς με Κακιούζη και τώρα Σακελαρόπουλος. Μπίρμπας για τον Βουρνά και πάλι θα πάρει το φάουλ και πάλι τον Κακιούζη. Δεύτερο συνεχόμενο. Δύο έχει έτσι αλλιώς το μάτς. 3-2 το φάουλ στην περίοδο που διανύουμε. Και τώρα Βουρνάς
Πέτροβιτς, Γκάτζιος, στη γωνία Σακελαρόπουλος έχει 0 στα 2, 0 στα 3, είναι εκεί ο Μπίρμπας όμως, από τους καλύτερους στο μάτς. Γουρνάς, Πέτροβιτς 2 στα 3, όχι, 1 στα 3, Τσακίρης αφήνει στον Κακιούζη. Ένα σκριν του Μπόγιτσης, θα πάρει την μπάλα τελικά. Πετρόπουλος, Τσακίρης μέσα. Πρώτο καλάθι από τον Άγγελο Τσακίρη. Στους 5 μετά από ώρα η παραμυθιά. Σακελαρόπουλος για τον Βουρνά. Και φάουλ, τρίτο συνεχόμενο, εδώ υπάρχει πρόβλημα για τον Κακιούζη και την παραμυθιά βεβαίως. Έκανε 3 φάουλ νομίζω σε ένα τρίλεπτο μέσα και πολύ λέω, ενώ ήταν στο 0. Πέτροβιτς στέκεται από τα 4,5 μέτρα, στόχισε. Τσακίρης στο rebound και τώρα Κακιούζης, τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Βγήκε μπροστά ο Πέτροβιτς και κλέβει την μπάλα. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Επίδεση 17 δευτερολέπτων για την ΚΑΕ Παραμυθιάς. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Γιάννη Πετρόπουλο. Μπόγιτσιτς. Κακιούζης. Πήρε βοήθεια από το σκριν του Μπόγιτσιτς, ο οποίος εδώ σαν βολεϊμπολίστας ευνοήθηκε και από την πορεία της μπάλας, ήταν κοντά στο καλάθι, ευστόχησε. Έτσι λοιπόν αθόρυβα γίνεται ο πρώτος διψήφιος του μάτς με 11 ο νεαρός Σέρβος. Πέτροβιτς απέναντι, ο συμπατριώτης του θα πάρει το φάουλ. 2 βολές για τον Σέρβο του Αστέρα. Λίγο μεγαλύτερος στα 27, 23 χρονών ο Μπόγιτσιτς. Πλέον στους 3 η διαφορά. Μέσα η πρώτη, 4 η πόντι του Πέτροβιτς. δεύτερα θα μείνει χρόνος και για τον Αστέρα, εφόσον εξαντλήσει το χρόνο επίθεσης η παραμυθιά. 32-27 και πάλι στο συν 5. Με Τσακίρη να επαναφέρει εδώ ο νεαρός. Κακιούζης θα κάνει μια γρήγορη επίθεση και θα ευστοχίσει ο Χάιδος. Όλος ο χρόνος τώρα για τον Αστέρα. 10 δεύτερα ακόμη. 32-29 στους 3 η διαφορά. Πέτροβιτς για 3. Ναι. 2 στα 4. Σχεδόν στην εκνοή. Μεγάλο καλάθι αυτό. Όχι μόνο γιατί ανεβάζει τη διαφορά στους 6 από τους 3, αλλά και για λόγους ψυχολογίας. 35-29. Αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου εδώ στο κλειστό του Αιγαίου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος.
στον αέρα. Ναι, γιατί ξέρω. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο ημίχρονο, για την έναρξη δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Αίγιο, στο κλειστό του Αιγείου. Αστέρας Τέμενης, ΚΑΕ Παραμυθιάς, 35-29, μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. 15η αγωνιστική σήμερα, σε ένα πολύ σημαντικό μάτς βαθμολογικά. Να δούμε την πεντάδα της ΚΑΕ Παραμυθιάς με Κακιούζη, Χάιδο, Πετρόπουλο, Μπόγκιτσιτς και Καμπάκα. Αναμένοντας τους 5 του Αστέρα που θα μπουν στο παρκέ. Πολύ άλεγα ανταγωνιστική ομάδα μέχρι τώρα η ΚΑΕ Παραμυθιάς. Να δούμε και στο δεύτερο ημίχρονο αν θα συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς. Βουρνάς με Καραγγελή, Μπίρμπα, Γκάτζιο και Πέτροβιτς, οι 5 που επιλέγει ο Άρης Ξενούλης για το δεύτερο μέρος, για το ξεκίνημα δεύτερο μέρους. Καμπάκας ο αριστερόχειρας για 3, θα ευστοχίσει. Πρώτο καλάθι στο μάτς για τον 21 έτους δίμετρο φόργορντ. Και τώρα Βουρνάς, 35-31. Ήταν για 2 τελικά. Στο συν 4 ο Αστέρας. Και Πέτροβιτς βγάζει έξω στον Τσουλέα. Μπουρνάς. Μπίρμπας περνάει και πάλι στον Γκάτζιο. Γύρισε ο Γκάτζιος. Καλάθι. Είπα Τσουλέας πριν. Ο Γκάτζιος εννοούσα, ο Τσιλέας δεν είναι στο παρκέ. 6 πόντι του Γκάτζιου. Κακιούζης για Καμπάκα. Πέρασε τον Μπόγκιτσιτς, 2 επάνω του. Η προσποίηση του Χάιδου μετράει τελικά το καλάθι, όπως υποδεικνύει ο κύριος Γεωργόπουλος. 6 πόντι του Χάιδου. Δικαίωμα και για μία βολή, 37-33. Οδηγίες στον Μπόγκιτσιτς από τον Σπύρο Αλεξίου στο άλλο, στην άλλη άκρη του παρκέ. Και εδώ ο Χάιδος στη βολή θα τη βάλει. 7 η πόντη του. Στο συν 3 ο Αστέρας. Βουρνάς. Καραγγελής πέρασε, καλάθια τον Νεκτάριο Καραγγελή, βρήκε ελεύθερο διάδρομο, βοήθησε και με το σκριν ο Γκάτζιος. Στους 4 ο Καραγγελής. Καμπάκας, Χάιδος άλλαξε κατεύθυνση, αστόχησε ψηλά ο Πέτροβιτς και καθαρό φάουλ από τον Κώστα Χάιδο. Ζητάει μάλλον ο αντιαθλητικό Ξενούλης. Μπορεί να έχει και δίκιο. Όχι μπορεί. Δεν πήγε την μπάλα εδώ ο παίχτης του Παραμυθιάς. 39-34, 8 και 17 για το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό του Αιγείου. Αιγιάλα TV κοντά σας για ένα ακόμη, σε ένα ακόμη μάτς του Αστέρα. Η μπάλα στο Βουρνά με τον Πετρόπουλο. Πάει σε βοήθεια ο Κακιούζης, περνάει ο Βουρνάς. Με δυσκολία θα βρει τον Μπίρμπα. Και πάλι Βουρνάς μετά την πάσα του Καραγγελή. Γκάτζιος πήγε να περάσει στον Μπίρμπα από το πόδι του Καμπάκα. Βουρνάς, τον Γκάτζιο, Μπίρμπας, Πέτροβιτς, μέσα, πατούσε γραμμή, για να δούμε. 2, φάνηκε. Στο συν 7, Χάιδος,
Μπόγιτσιτς, φάουλ χαμηλά από τον Καραγγελή. Τα επαναφέρει τώρα ο Χάιδος για την παραμυθιά. Μπόγιτσιτς, χέρι με χέρι στον Χάιδο. Προσποιείται, κλείνεται και πάλι Μπόγιτσιτς με πλάτη τον Καραγγελή. Έξω Πετρόπουλος με καλές προϋποθέσεις, κακό σουτ. Και τώρα Βουρνάς. Μπάσιμο στη γωνία, Καραγγελής, Πέτροβιτς. Μπάλα, η πάσα χωρίς να βλέπει, ήταν έξυπνη αλλά δεν πήγε ποτέ στον Βουρνά. Και φάουλ χαμηλά για τον Αστέρα. 3-1, τρίτο φάουλ του Αστέρα. Νωρίς, 7 και 12 ακόμη για το δεκάλεπτο. Μόλις ένα η παραμυθιά. Και Μπόγιτσιτς αλλάζει με τον Διονύση Κακιούζη. Έμεινε ελεύθερος, δεν σου τώρα για τρεις. Τέταρτο φάουλ. Εδώ είναι πρόβλημα για τον Αστέρα αυτό. Αφού από το επόμενο θα πηγαίνει στη γραμμή και θα επιδιώξει να το κάνει η παραμυθιά, έχοντας 7 ολόκληρα λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου. Έξω Μπόγιτσιτς. Κακιούζης από τα 8. Αφήνει ο Πέτροβιτς μπάλα για τον Αστέρα. 6 και 55 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. 41-34 από τον Πέτροβιτς Καραγγελής. Γκάτζιος, Βουρνάς. Πέρασε μετά από αρκετή ώρα, θα βρει τρόπο με το γνωστό του μπάσιμο να φτάσει στο καλάθι. Γίνεται διψήφιος, φτάνει τους 11. 10 έχει ο Πέτροβιτς. Απ' την άλλη πλευρά 11 ο Μπόγιτσιτς και ουδής άλλος πάνω από 10. 7 ο Χάιδος, 6 ο Κατσίβελος. Σαράντα τρία, 34. Μπόγιτσιτς, Κακιούζης, φάουλ, είναι πέμπτο όμως, όχι, ναι, είναι πέμπτο φάουλ, άρα αυτό που λέγαμε, βολές, 6 και 27 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Μόλις τα δύο φάουλ Αστέρας. Να δούμε αν θα μετρήσει αυτό υπέρ της παραμυθιάς. Στο τέλος του δεκαλέπτου θα κάνουμε ταμείο. Μέσα η πρώτη. Φτάνει τους 4 ο Κακιούζης. Μειώνει 8. Έξω η δεύτερη. Μαζεύει ο Πέτροβιτς. Πάσα στον Καραγγελή. Μόνο το καλάθι. Δεν έχει πρόβλημα να φτάσει στους 6 και διαφορά στους 10. 45-35. Χάιδος. Καμπάκας για τον Κακιούζη. Και πάλι Μπόγιτσιτς γύρισε, ευστόχησε. Ο Σέρβος. Στους 13. Και στο μείον 8, στους μείον 8 η ΚΑΕ παραμυθιάς. Βουρνάς, Μπίρμπας και τώρα Καραγγελής ζητά βοήθεια τον Γκάτζιο. Του πέρασε την μπάλα, καλή προσπάθεια, στόχησε ψηλά. Εδώ Μπίρμπας, φάουλ, νομίζω έγινε και στην πρώτη φάση. Διπλό φάουλ, αυτό λέει εδώ, βλέπετε τον Γκάτζιο. Δύο βολές για τον Αλέξη Μπάρμπο. Σχεδόν στα μισά της τρίτης περίοδου.
Ο Μπίρμπας έχει μείνει στους 7 από νωρίς. Ξεκίνησε δυναμικά. Στο πρώτο δεκάλεπτο με 7 πόντους. Μετά από ώρα λοιπόν συνδέεται και πάλι με το καλάθι. 46-37. Στους 8. Στους 9 η διαφορά. Rebound και εύκολο καλάθι. Του βγήκε σε καλό η άστοχη βολή. 48-37. Στο συν 11 ισοφαρίζει τη διαφορά τη μεγαλύτερη, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο δεκάλεπτο στα τέλη. Ήταν στους 11. Αστοχή ο Κατσίβελος. Μαζεύει ο Πέτροβιτς. Μπίρμπας. Και τώρα Βουρνάς με τον Κατσίβελο απέναντί του. Πέρασε στον Κάτζιο, αλλά ήταν δυνατή πάσα. Παραμένει το 48-37. Και τώρα Κακιούζης. Κατσίβελος Μάλιο που επέστρεψε. Και τώρα Μπουρνάς μετά από ένα ακόμη άστοχο τρίποντο. Ξεκίνησαν καλά. Σε κάποιο σημείο είχαν 5-9. Αν θυμάμαι καλά στο πρώτο μέρος οι παίχτες παραμυθιάς. Να δούμε τον Μπίρμπα, ναι. Δεύτερο τρίποντο στο μάτς. 5 συνεχόμενοι πόντοι του Μπίρμπα. Στους 13. Αναμφίβολα στο καλύτερο παιχνίδι του επιθετικά από την ώρα που ήρθε το Γενάρη στην ομάδα της Τέμενης. Το συν 14 ο Αστέρας. Κλέψιμο του Πέτροβιτς. Μπίρμπας 2-1. Καραγγελής. Αστόχησε και ο Μπίρμπας. Και πάλι αστοχή. Εδώ η μπάλα έπαιξε περίεργο παιχνίδι για στους δύο. Ωραία πάσα κάτω τα πόδια εδώ. Του Κακιούζη το πιο θεαματικό καλάθι αναμφίβολα της αναμέτρησης από τον Φέδωνα Καμπάκα. Αλλά όλη η φάση ήταν από τον 39χρονο playmaker του Διονύση Κακιούζη. 51-39. Φάουλ του Κακιούζη, είναι τέταρτο. Είχε κάνει 3 μαζεμένα σε κάποιο σημείο. Τώρα θα βγει από το μάτς, φαντάζομαι. Έχει σηκώσει τον Πετρόπουλο. Όχι, τελικά αλλάζει τον Καμπάκα ο Αλεξίου. Και Πέτροβιτς θα επαναφέρει. Ζητά Βουρνάς, προτιμάτω Σατακόπουλο, πέρασε και πάλι μετά από ώρα το παιχνίδι. Και πάλι Βουρνάς. Ζητά ένα σκριν από τον Σατακόπουλο, θα πάρει και το τρίποντο. Ψηλά ο Πετρόπουλος. Αφήνει στον Χάιδο. Κακιούζης και πάλι Χάιδος. 3 λεπτά ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Στη γωνία ο Κατσίβελος το ζυγίζει, το παίρνει, το χάνει. Καραγγελής. Πάντα Καραγγελής απέναντι σε οργανωμένη άμυνα πλέον η επίθεση. Πέτροβιτς και τώρα Σταθακόπουλος για τον Βουρνά. Καραγγελής μπερδεύτηκε, χάγει την μπάλα και θα αναγκάζεται ο Μπίρμπας να κάνει το φάουλ. 2-32 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. 51-39 στο συν 12. Η διαφορά έφτασε και στο συν 14. Αλλαγές. Δούβος Εκαλαρόπουλος. Έξω Καραγγελής και Βουρνάς. Μαζί με Πέτροβιτς, τώρα Σταθακόπουλο και Μπίρμπα είναι οι 5 στο παρκέ για την ομάδα της Τέμενης. Και στην γραμμή ο Κώστας Χάιδος είναι στους 7 πόντους. Θα βάλει την πρώτη. 8 η πόντη του. Τελικά δεν κόστησε ιδιαίτερα
το γεγονός ότι από νωρίς είχε τον πόνο στο βολόν η Παραμυθιά. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Πλέον στα 4 έχει φτάσει και η ομάδα της Ηπείρου. Από το επόμενο θα πηγαίνει και ο Αστέρας στη γραμμή για αυτά τα 2 και 27 που έχουμε ακόμη χρόνο για το τέλος της περίοδου. Μπίρμπας για Δούβο και τώρα Πέτροβιτς. Σακελαρόπουλος έχει μείνει στους δύο πόντους. Σταθακόπουλος, Σακελαρόπουλος, είναι καλό σουτέρ, τα αποδεικνύει εδώ. Τους 5 ο Γιώργος Σακελαρόπουλος με το πρώτο τρίποντο στο μάτς. Στο συν 13 ο Αστέρας. Μάλιος, Κατσίβελος, Χάιδος. Γωνία ο Τσακίρης ψηλά, ποιος? Ο Χάιδος ευνοείται, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Πετρόπουλου. Η μπάλα τώρα είναι για την Παραμυθιά. 1 και 45 ακόμη με τον Κώστα Χάιδο να επαναφέρει. Μπόγιτσιτς με τον συμπατριώτη του, συμπλάτη του, τάπα ψηλά από τον Σταθακόπουλο, χειροκροτείται από την κερκίδα. Και τώρα Σακελαρόπουλος. Πέτροβιτς, υπάρχει χρόνος, με ταμπλό θα ευστοχίσει ο Σέρβος στους 12 και διαφορά για πρώτη φορά στο συν 15. Ο Μπόγιτσις θα έμεινε μόνος του, όμως τιμωρεί την άμυνα του Αστέρα, μειώνει στους 12. Σακελαρόπουλος. Τελευταίο λεπτό, 56-44, Δούβος παίρνει τον αριστερό διάδρομο, πετάει την μπάλα στο χι, Σταθακόπουλος μαζεύει ένα ακόμη rebound. Σακελαρόπουλος κλείνεται καλά από το Μάλιο, τελευταία 3 δεύτερα, θα βρει το στόχο ξανά ο Γιώργος Σακελαρόπουλος, φτάνει γρήγορα στους 8. Με 2 συνεχόμενα τρίποντα και πάλι στο συν 15 η Τέμενη. Όλος ο χρόνος για την Παραμυθιά. Βήματα από τον Μπόγιτσιτς. Τελευταία επίθεση για τον Αστέρα με 11 δευτερόλεπτα στο ρολόι μετά το time out. Να ρίξουμε μια ματιά στους πόντους. 12 ο Βουρνάς, 8 με 2 τρίποντα ο Σακελαρόπουλος, 6 ο Καραγγελής, όσους και ο Γκάτζιος, 3 ο Τσουλέας, 13 ο Μπίρμπας, ο κορυφαίος αναμφίβολα του Αστέρα, 12 ο Πέτροβιτς με 2 τρίποντα, 2 έχει και ο Μπίρμπας, και από την άλλη πλευρά 8 ο Χάιδος, 16 έχει φτάσει πλέον ο Νίκολα Μπόγιτσιτς, 6 ο Κατσίβελος με 2 τρίποντα, 4 ο Καμπάκας, εδώ ο Μάριος Βαλαβάνης για όσους γνωρίζουν, στη μέση με την τρομπέτα του πάντα, άρτη αφιχθής φαντάζομαι από το γήπεδο του Σαβίθου, όπου ο Πανεγιάλιος, έτσι απλά να το αναφέρω, υπέστη βαριά ήττα από τη Ρόδο, εντός έδρας ήττα από τη Ρόδο με 0-3. Τι έλεγα? 4 Καμπάκας, 4 Κακιούζης. Εδώ πλάνο σε λίγο θα δούμε. Και από την κερκίδα Τσακίρης 2 και 3 ο Σπύρος Μάλιος. Θανάση Μαυρόπουλος δεξιά, παλέμαχος Πανεγιαλίου. Τον είδαμε για λίγο. Πλέον έχουν έρθει και αρκετοί από το γήπεδο της Αβίθου όταν μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και τη Ρόδο. Αρκετός ο χρόνος πλέον. 59-44 στο παιχνίδι μας. Και εδώ από τη δεξιά πλευρά το πλάνο της εξέδρας. 11 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Όλα για τον Αστέρα. Θα έχει την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Σακελαρόπουλος
πέρασε, βγάζει έξω, καλές προϋποθέσεις, δεν πρόλαβε. Πρόλαβε. Μπορεί και ναι, μικρή σημασία έχει, αφού δεν μπήκε. Στο σύν 15 λοιπόν ο Αστέρας, 59-44, σημαντική διαφορά, αλλά βεβαίως όχι ασφαλείας. Έχουμε 10 ακόμη λεπτά που θα κρίνουν το μάτς. Η παραμυθιά είναι ήδη στο παρκέ με Χάιδο, Μπόγιτσιτς, Τσακίρι, Πετρόπουλο και Μάλιο. Αστέρας με Πέτροβιτς εδώ θα επαναφέρει. Σακελαρόπουλο, μεγάλη συμβολή του στο τρίτο δεκάλεπτο με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα. Σταθακόπουλο. Καλάθι. 61-44. Εδώ η βοήθεια του Μάριου Βαλαβάνη με την τρομπέτα του. 61-44. Στο σύν 17 ο Αστέρας. Και τώρα Πέτροβιτς, Σακελαρόπουλος για τον Δούβο, περνάει στον Σταθακόπουλο, η μπάλα έξω, ο χρόνος τελειώνει, την εκνοή ο Σταθακόπουλος, θα βρει με δεξί lay-up το δρόμο για το καλάθι, πρώτο καλάθι για τον Σταθακόπουλο, είχε 16 το τελευταίο μάτς στην Κέρκυρα, αλλά είπαμε είχε κάποιο πρόβλημα σήμερα, γι' αυτό και έχει παίξει λίγο. Φάουλ χαμηλά στο σύν 19 πλέον το μάτς. Διπλή αλλαγή από τον Αλεξίου, Καμπάκας και Κακιούζης αντί Τσακίρη και Πετρόπουλου. Και ο Μπόγιτσιτς εδώ στην επαναφορά. Μάλιος. Κακιούζης, Μπόγιτσιτς, πέρασε, αστόχησε, ψηλά ο Σταθακόπουλος. Σακελαρόπουλος με Κακιούζη απέναντί του. Πέτροβιτς θα πάρει το τρίποντο, μαζεύει ο Μάλιος για τον Κακιούζη στον Χάιδο. Πέρασε, αστόχησε ο νεαρός playmaker της παραμυθιάς, γίνεται και αυτός διψήφιος μετά τον Μπόγιτσιτς με 10. 16 έχει ο Σέρβος. Σακελαρόπουλος, εδώ ο Ξενούλης και η γιατρός του αγώνα. Τσουλέας, Σταθακόπουλος, 3-2 στην εκνοή. Μαζεύει το rebound ο Χάιδος, τρέχει το γήπεδο. Ωραίο καλάθι, πολύ, πολύ καλός παίχτης,
πολύ καλά στοιχεία ο playmaker της Παραμυθιάς. Στο συν 15 είναι αρκετά μακριά ακόμη, αλλά το παιχνίδι παίζεται. Δούβος μέσα, ο Άγγελος Δούβος, ο αρχηγός του Αστέρα, στο συν 18 και πάλι. 66-48. Μπόγιτσιτς, Κακιούζης. Εδώ ο Μάριος Βαλαβάνης μέσα στο πλήθος. Κακό τελείωμα του Μπόγιτσιτς. Σακελαρόπουλος. Δούβος τώρα προσποιείται και κάνει βήματα. Θα μπορούσε να σουτάρει. Είχε το momentum, είχε φτωχίσει πριν. 66-48. Ο Βουρνάς επιστρέφει αντί Πέτροβιτς. Ενώ βλέπετε πάντα πλάνα από την εξέδρα. Και τώρα Κακιούζης. Χάιδος. Στέκεται από τα γραμμή των βολών. Αστοχή. Και Βουρνάς πιέζει ο Χάιδος. Λίγα τα φάουλ στην περίοδο αυτή. Ένα μόλις ο Αστέρας. Κανένα η Παραμυθιά. Σε 4 λεπτά περίπου. Τώρα κάνει το πρώτο της και είναι για βολές ο Ανδρέας Βουρνάς από τον Μπόγιτσιτς. Θα πάει στη γραμμή. Δεύτερο φάουλ του Σέρβου. 9 έχει ο Κακιούζης από την Παραμυθιά. Σχετικά λίγα τα φάουλ του μάτς. 10ο είναι αυτό σε όλο το παιχνίδι για την ΚΑΕ Παραμυθιάς και πρώτο στην τέταρτη περίοδο. Αστόχησε στην πρώτη βολή ο Βουρνάς. Θα βάλει τη δεύτερη. 13. Χάσαμε ένα τρίποντο πάντως πριν, να το πούμε. Τη στιγμή που έγραφα, άρα δεν ξέρω ποιος το έχει βάλει. Μικρή σημασία έχει. Καλάθι του Καμπάκα. Το είπα γιατί αν το είχε βάλει Βουρνάς θα έχει 16. Θα έχει 16 τώρα και όχι 13. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Το φίλο αγώνα ότι γράψει στο τέλος. Βουρνάς τα επαναφέρει. 6 λεπτά ακόμη. 67-50 στο συν 17 η Τέμενη. Σακελαρόπουλος πέρασε την πίεση του Χάιδου και τώρα Βουρνάς. Σταθακόπουλος ζητάει την μπάλα, προτιμά να σουτάρει για 3 ο Βουρνάς και θα ευστοχίσει στους 16 και στρογγυλή διαφορά στους 20. Στρογγυλή και αριθμή στο πίνακα. 70-50. 5 και 34 ακόμη, με το 1,5 πόδι στους 23 βαθμούς ο Αστέρας. Αν δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό το τελευταίο πεντάλεπτο. Μπόγιτσιτς κάνει τον πάσιμο, κλείνεται, βγάζει έξω στον Μάλιο, κοντό σουτ. Δεν μπόρεσε ο Καμπάκας, παρότι ευνοήθηκε από κοντά στο χ. Και Βουρνάς έξω. Σακελαρόπουλος ζητάει σκρίν από τον Σταθακόπουλο. Βουρνάς και πάλι Σταθακόπουλος με τον Καμπάκα στην πλάτη του, γύρισε, αστόχησε, αλλά ψηλά μαζεύει το rebound ο Κακιούζης. Μάλιος πέρασε, πήγε να περάσει στον Χάιδο. Κλέβει ο Βουρνάς. Κάνει cost to cost μόνο στην προσπάθεια. Σακελαρόπουλο στο Τσουλέα. Μέσα τον Δημήτρη Τσουλέα. Από τα 4 μέτρα στους 5 πόντους. 72-50. Και τώρα Μάλιος. Μπόγιτσιτς.
Καμπάκας για τρεις και πάλι άστοχος. Βουρνάς μαζεύει και τώρα Δούβος. Και πάλι Βουρνάς πιέζει ο Κακιούς, έχει 4 φάουλ. Ο Δούβος έχει ελεύθερο πεδίο, κακό σουτ όμως. Και φάουλ, φάουλ του Σταθακόπουλου επάνω στον Μπόγιστιτς. Πρώτο φάουλ από τον Σταθακόπουλο. Τρίτο το Αστέρα, η μπάλα απ' έξω. Με τον Κώστα Χάιδο. Κακιούζης. Χάιδος. Βρήκε χρόνο και χώρο να σουτάρει, αλλά στόχισε. Κρατάει την μπάλα Σταθακόπουλος, να περάσει ο χρόνος που είναι υπέρ του, δουλεύει υπέρ του Αστέρα. Πάντα Σακελαρόπουλος με τον νεαρό Τσακίρη να τον πιέζει και τώρα Βουρνάς. Παραλίγο να κλέψει ο Μπόγιτσιτς. Σακελαρόπουλος, Σταθακόπουλος πατάει τη γραμμή και φτωχή με την εκλήξη της επίθεσης, του χρόνου επίθεσης. Φτάνει τους 4. 74-50, το μάτς πλέον δεν έχει γυρισμό. Απομένει να μάθουμε το τελικό σκορ, παρότι ο χρόνος είναι πολύς, είναι 3 λεπτά, αλλά είναι και διαφορά πολύ μεγάλη στους 24. Βουρνάς έξω στο Δούβο. Σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Μπερέτσος, γιατί έχει χτυπήσει ο Τσακίρης. Εντάξει είναι τώρα. Αλλαγή. Ο νεαρός ο Χαρίλαος Τσιμπούκης, χειροκροτούμενος στη θέση του Αντρέα Βουρνά, εδώ με το νούμερο 6 δεξιά. Και επαναφορά από τον Άγγελο Δούβο. Τσουλέας, Δούβος για Σακελαρόπουλο. Να ο Τσιμπούκης και πάλι Σακελαρόπουλος. Τελευταία 3-2 δεύτερα. Στην εκνοή ο Τσουλέας θα στοχίσει από τα χέρια του Χάιδου. Τελικά προλαβαίνει εντός, την κρατάει εντός των 4 γραμμών του γηπέδου ο Τσακίρης και Κακιούζης. Τσακίρης προσποιείται, χάγει την μπάλα. Αυτή βρίσκει τα πόδια του Δούβου. 2-22. Και Τσακίρης την επαναφορά. Στο μάτς του πρώτου γύρου είχε κερδίσει με άνεση ο Αστέρας. 73-60 θυμάμαι. Με διψήφια διαφορά. Αν και δεν έχει σημασία, αφού δύο ομάδες δεν πρόκειται να ισοβαθμίσουν στην βαθμολογία. Είπαμε πλέον, η κατάσταση αρχίζει και ξεκαθαρίζει. Ο Αστέρας κλειδώνει σήμερα τα play out. Και ο στόχος του είναι τα play off. Όλες οι ομάδες είναι κοντά στους 1 και 2 νίκες. Όλα είναι πιθανά στις 7 αγωνιστικές που απομένουν. Σακελαρόπουλος. Ενώ συνεχίζει την προσπάθεια η παραμυθιά με κύριο αντίπαλο τον Ιωάννινα Σίγμα Κάπα για την αποφυγή της προτελευταίας θέσης και την είσοδο στα play out. Μπόγιστιτς καλάθι μετά από ώρα από τον Σέρβο. Στους 18 74-52. Σακελαρόπουλος. Πάντα Σακελαρόπουλος. Φάουλ του Μπόγιτσιτς. Δεύτερο ομαδικό. Τρίτο μάλλον της παραμυθιάς. 3-3 τα φάουλ. Δούβος.
Σακελαρόπουλος, έξω Σταθακόπουλος και πάλι Σακελαρόπουλος από τα 8 μέτρα το τρίποντο. Τσακίρης. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Μπόγιτσιτς με Σταθακόπουλο, γύρισε, φτώχησε. Στους 20 πόντους, όση και η διαφορά, 74-54. Τσιμπούκης, Σακελαρόπουλος στον Σταθακόπουλο για 3. Μαζεύει ο Πετρόπουλος, αφήνει στον Κακιούζη. Θα μείνει χρόνος και για τον Αστέρα, αν εκδηλώσει επίθεση ο Άρης Ξενούλης. Κακιούζης πέρασε, Χάιδρος το ζυγίζει, θα το χάσει όμως. Είναι εκεί όμως ο Μπόγιτσιτς, στους 22, όχι επίθεση λέει ο Ξενούλης. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αιγείου. Αστέρας Τέμενης 74, ΚΑΕ Παραμυθιάς 56. Μία ακόμη νίκη για τον Αστέρα. Εδώ ο Άρης Ξενούλης δίνει τα συγχαρητηριά του στους διαιτητές. Εύκολη όπως αποδείχθηκε η νίκη μετά από ένα αμφίροπο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν κοντά στο σκορ η ΚΑΕ Παραμυθιάς 35-29. Η διαφορά άνοιξε κυρίως μετά τα μισά της τρίτης περίοδου. Στο σύν 15 ο Αστέρας στο 30 λεπτό, στο σύν 18 τελική διαφορά, η οποία έφτασε ακόμη και τους 24. Από τη Θεόνη Καρπέτα, τον Μιχάλη Μπέσκο, τον Αποστόλη Αλεξανδρόπουλο και τον Θόδωρο Παπαναστασόπουλο. Τίποτα περισσότερο, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στείλε μου δύο φωτό.